Δεν ξέρω αν αποκαταστάθηκε. Στέλλα. Νομίζω μας ακούς, Μάνο. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Οδό Αρκαδίου. Πράγματι, δίπλα μου είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κύριος Πογιουδάκης. Παρακολουθούσαμε τόση ώρα την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε. Κύριε Πογιουδάκη, ακούσατε γενικά τις τοποθετήσεις και οι ρεθυμιώτες επιχειρηματίες δεν την κλείτωσαν κάποιες φορές. Καταρχάς, καλησπέρα από το Ρέθυμνο και σε όλους τους που έχετε στο πάνελ. Ναι, και στο Ρέθυμνο πριν κάποιους μήνες είχαμε 2-3 περιστατικά τέτοια με απάτη που κάποιοι χρησιμοποίησαν το όνομα ενός αντιδημάρχου του Ρεθύμνου και έκαναν κάποιες αγορές. Μετά πήραν τηλέφωνο και είπαν: «Ξέρετε, σας βάλαμε κάποια λεφτά παραπάνω, θα σας δώσουμε ένα λογαριασμό να μας επιστρέψετε τα λεφτά τα επιπλέον». Ευτυχώς δεν τζίμπησαν οι επιχειρηματίες, σε 2-3 επιχειρηματίες που έγινε αυτό το κόλπο. Το κατήγγειλαν στην αστυνομία, επενέβη η αστυνομία, βρήκαν το λογαριασμό. Τώρα δεν ξέρω τελικά μπόρεσαν να του συλλάβουν, αν όχι, αλλά υπήρξε μια ηλεκτρονική απάτη και αυτή. Είχαμε κάποια περιστατικά, τα οποία βέβαια δεν είναι πολλά στο Ρέθυμνο, είναι ελάχιστα. Όπως είπε και ο κύριος Τωπολιανάδης προηγουμένως, το θέμα είναι να τα καταγγέλουν όποιοι παθαίνουν ή όποιοι δέχονται τέτοιες ηλεκτρονικές απάτες, να τα καταγγέλουν, που να μπορεί και να επεμβαίνει η αστυνομία και να τα μαθαίνουν και οι υπόλοιποι, να παραδειγματίζονται και να μην πέφτουν και αυτοί, να είναι πιο προσεκτικοί και να μην πέφτουν θύματα τέτοιες απάτης. Και αυτό, Μανώ, κυρίες και κύριοι, δεδομένου ότι ειδικότερα στην περίοδο της καραντίνας και εδώ στο Ρέθυμνο, πολλές επιχειρήσεις ναι, μεν ανέπτυξαν πολύ περισσότερο το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά δούλεψαν, θα μπορούσαμε να πούμε, και εξακολουθούν να δουλεύουν πολύ περισσότερο με αυτό. Δίπλα μου είναι και ο κύριος Γιώργος Κρανιωτάκης, μέλος του Εμπορικού Συλλόγου, έμπορος του Ρεθύμνου. Και εσείς, από ό,τι μου λέγαμε και νωρίτερα, έχετε αναπτύξει το ηλεκτρονικό εμπόριο στην επιχείρησή σας. Ναι, το έχω αναπτύξει και ευτυχώς, γιατί όπως έγινε το lockdown δεν υπήρχε και άλλος τρόπος να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια χρήματα για να πληρώσουμε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Καθαρά θέμα επιβίωσης. Λοιπόν. Καθαρά θέμα επιβίωσης. Το θέμα με το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ότι γίνεται μεγάλη μάχη, μεγάλος πόλεμος, τα κέρδη είναι πολύ μικρά, αλλά τουλάχιστον παρέχει μία μορφή ρευστότητας η οποία είναι... Ό,τι καλύτερο, ειδικά τη σημερινή εποχή, μας έβγαλε από δύσκολη θέση. Ανάσα ουσιαστικά στον έμπορο. Ανάσα. Να σκεφτείτε, και θα ήθελα να το πω τώρα, ότι από ό,τι γνωρίζω, νομίζω 1-2 συνάδελφοι έχουν πάρει δάνεια, τα περιβόητα, τα τεπίχ, εγκυοδοτικά κτλ. Εγώ που είμαι, ας πούμε, θεωρώ από τους καθαρούς επιχειρηματίες, έχω εγκριθεί σε 2, ακόμα περιμένω. Έχω εγκριθεί, περιμένω. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν υπήρχε το ηλεκτρονικό, καληνύχτα. Στέλλα, θα ήθελα να ρωτήσεις τον κύριο Κρανιωτάκη, μιας και έχει αναπτύξει το ηλεκτρονικό εμπόριο, γιατί πολλές φορές τα κυκλώματα πατούν ως βάση πάνω στο ηλεκτρονικό εμπόριο για να παρισφρήσουν και να πάρουν χρήματα. Τι συμβουλεύει έναν καταναλωτή που θέλει να αγοράσει ένα προϊόν διαδικτυακά? Πώς πρέπει να τσεκάρει ότι η επιχείρηση με την οποία έρχεται σε επαφή μέσω διαδικτύου υφίσταται, υπάρχει? Λοιπόν, κύριε Κρανιωτάκη, ρωτάει ο Μανώσος Δασκαλιάκης, εσείς που έχετε αναπτύξει το ηλεκτρονικό εμπόριο, τι θα συμβουλεύατε τον καταναλωτή όταν κάνει μια επιλογή? Πώς μπορεί να τσεκάρει ότι όντως η επιχείρησή σας υφίσταται και μπορεί άφοβα να επενδύσει σε εσάς, να αγοράσει από εσάς? Λοιπόν, Μανώλη, καταρχήν καλησπέρα, παλιέ γείτονα. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Σε θυμάμαι. Δεν σ' ακούω εγώ, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Καταρχήν, όλα τα μαγαζιά, τα ηλεκτρονικά, κανονικά, για να μετέχουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, πρέπει να έχουν στην Ελλάδα και φυσικά καταστήματα. Έτσι είναι κανονικά. Θα πρότεινα λοιπόν στους καταναλωτές, κατά πρώτον, να κοιτάνε την έδρα του καταστήματος. Αν λέει Ρέθυμνο, αν λέει Ηράκλειο, αν λέει Αθήνα, αν λέει Σέρες, ό,τι λέει, να υπάρχει μια σταθερή έδρα, σταθερό τηλέφωνο, να μπορούν να βρουν κάποιον. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Δεύτερον, δεν μπορείς να περιμένεις ένα είδος που έχει αρχική τιμή 50 ευρώ, ας πούμε, μια τυχαία τιμή, να το βρεις, ας πούμε, με 10 και 20 ευρώ. Δεν γίνεται αυτό. Άρα αυτό πρέπει να τους υποψιάσει. Βέβαια πρέπει να τους υποψιάσει. Δηλαδή σε κάτι, ας πούμε, τυχαίες διαφημίσεις στα Facebook, κυρίως και τα λοιπά, που βγαίνουν κάποιοι αλεξιπτωτιστές, να τους πούμε έτσι, σου πετάνε, ας πούμε, και σου λέει ένα ζευγάρι 30 ευρώ, τα δύο ζευγάρια 50 ευρώ. Τι θα πάρεις με αυτά τα λεφτά? Θα πάμε ξανά στο Ρέθυμνο για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεση. Μιλάμε για το ηλεκτρονικό εμπόριο που έχει αναπτυχθεί αρκετά, όχι μόνο στο Ρέθυμνο, αλλά σε ολόκληρη την Κρήτη, αλλά και τους κινδύνους που ελοχεύει. Και να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του ο κύριος Κρανιωτάκης Στέλλα, για να μας δώσει και ένα σχόλιο ο κύριος Πογιουδάκης για την εικόνα της αγοράς, μιας και βρισκόμαστε και στον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης του Ρεθύμνου, την Οδό Αρκαδίου. Λοιπόν, κύριε Κρανιωτάκη, ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Είπαμε, λοιπόν, κοιτάμε πρώτα την έδρα και φυσικά τις τιμές. Ένα άλλο κλειδί που θα λέγαμε για εμάς τους καταναλωτές πρέπει να προσέξουμε. Ξέρετε, κλειδί στα άγνωστα καταστήματα, καλό θα είναι να εφαρμόζουν οι πελάτες τη μέθοδο της αντικαταβολής, που τουλάχιστον να ξέρουν ότι αν θα παραλάβουν κάτι θα πληρώσουν. Και βέβαια και εκεί ήθελα να σημειώσω, μην τσιμπάνε κάπου που τους λένε ανοίχτε το και δείτε το ότι είναι και πάρτε το. Αυτό δεν το κάνει κανένα σοβαρό μαγαζί. Όποιος το πει αυτό, μάλλον το λέει πιο πολύ για να τους πείσει και μετά δεν τα στέλνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει σοβαρό μαγαζί να ανοίξει το κουτί τη συσκευασία και αν δεν σ' αρέσει δεν θα το πάρει. Αυτό δεν νομίζω ότι γίνεται. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω. Κύριε Πογιουδάκη. Επίσης, Μάνο, να δώσουμε το. Βεβαίως. Και πριν δώσουμε. Μάνο, μου επιτρέπεις, πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Πογιουδάκη, ο οποίος θα μας συνοψίσει την εικόνα, θέλω να μιλήσουμε και με τον κύριο Απόστολο Περπυράκη, ο οποίος είναι εδώ δίπλα μας, χρόνια έμπορος στο Ρέθυμνο. Ίσως ο μεγαλύτερος σε ηλικία σε αυτή την συνάντηση που είμαστε εδώ, κύριε Περπυράκη. Αλήθεια θέλω να μου πείτε. Εμβληματική μορφή του εμπορίου στο Ρέθυμνο, Στέλλα Ματιουδάκη, ο κύριος Περπυράκης. Ακριβώς, σχολιάζει ο κύριος Δασκαλιάκης ότι είστε εμβληματική μορφή του εμπορίου εδώ στο Ρέθυμνο. Θέλω λοιπόν την άποψή σας για αυτό που συμβαίνει τώρα, μια πρωτόγνωρη σεζόν που πλέον μας έχει επηρεάσει σε όλα τα επίπεδα. Πράγματι, αυτό που μπορούμε να πούμε έτσι, να δώσουμε μια εικόνα της αγοράς αυτή τη χρονιά, θα λέγαμε με μια λέξη κάθε μέρα Κυριακή. Εάν δηλαδή βγει κανείς στον δρόμο μία εργάσιμη μέρα και μάλιστα ώρα αιχμής και παρατηρήσει την κίνηση στον δρόμο, θα νομίζει ότι απλά κατέβηκε κατά λάθος Κυριακή και έτυχε τα μαγαζιά να είναι ανοιχτά. Δεν βλέπει την κίνηση που υπήρχε και που είχαμε συνηθίσει σε όλη μας τα διοδρομία, μπορώ να πω, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τώρα, πολύ μεγάλη επίδραση πάνω στη μείωση της κίνησης σαφώς έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Έλληνες καταναλωτές. Αλλά εκτός αυτού και λόγω των περιορισμών και στα ξενοδοχεία αλλά και στις πτήσεις και στα κλεισίματα χωρών που απαγορευόντουσαν να ταξιδέψουν. Όλα αυτά δημιούργησαν μια πολύ μεγάλη πτώση στην τουριστική κίνηση με πολλαπλά αποτελέσματα δυσάρεστα. Η κίνηση στην αγορά σαφώς σχεδόν ανύπαρκτη από τουρίστες, αλλά εκτός αυτού μειωμένες όλες οι υπηρεσίες. Μάλιστα. Και η κατανάλωση του πρωτογενούς τομέα. Για να μην μπούμε και για τις διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, οι οποίες και αυτές ήταν μια πάρα πολύ σημαντική οικονομική δραστηριότητα, η οποία μηδενίστηκε. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί δημιουργήσανε τώρα μια οικονομική κατάσταση προς τους επαγγελματίες, η οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί κεντρικά από το κράτος, υπό την έννοια ότι χωρίς την ύπαρξη του εμπορίου, τότε για ποια οικονομία μιλάμε. Επομένως, δεν είναι θέμα ούτε ελεημοσύνης, ούτε ζητιανιάς. Είναι θέμα ενίσχυσης μιας υγιούς επιχειρηματικότητας και πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάθε οικονομικό εργαλείο προκειμένου να αναστήσει και να αναστηλώσει, ας πούμε, την πάσχουσα οικονομία των επιχειρήσεων. Είναι πολύ στοχευμένα αυτά που λέει ο κύριος Περπυράκης. Ναι, ένα σχόλιο από τον κύριο Πογιουδάκη θα ήθελα. Ένα σχόλιο ακριβώς. Έχουμε μπροστά μας χειμώνα. Τι περιμένουμε, τι βλέπουμε. Δυστυχώς με όλα αυτά που ακούσατε και που έτσι είναι και μπορώ να πω ότι είναι και ακόμα χειρότερα, έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα ο οποίος προβλέπεται ότι θα είναι πολύ δύσκολος και πολύ άσχημος για τις επιχειρήσεις. Πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε πολλά λουκέτα και θα αλλάξει τελείως η εικόνα της αγοράς και οι δρόμοι, κεντρικοί εμπορικοί δρόμοι και στο Ρέθυμνο και στις άλλες πόλεις. Αυτό που ζητάμε και που η μόνη ελπίδα για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις είναι η ρευστότητα. Ζητάμε λοιπόν από την κυβέρνηση να πιέσει, γιατί δεν μπορεί να υποχρεώσει τις τράπεζες να δώσουν ρευστότητα την οποία δεν έχουν έχουν δώσει και τα δάνεια που έχουν δώσει μέχρι στιγμής τα πήραν λίγοι και μεγάλοι και που δεν τα πήραν όλες οι επιχειρήσεις, να δώσει μακροχρόνια και χαμηλότερα δάνεια στις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και να ελαστικοποιήσει τους όρους δανειοδότησης των επιχειρήσεων που να μπαίνουν περισσότερες επιχειρήσεις να πάρουν λεφτά, όπως επίσης και με την επιστρεπτέα προκαταβολή και τη μη επιστρεπτέα προκαταβολή που δίνουν τώρα η περιφέρεια Κρήτης όπως και άλλες περιφέρειες. Ζητάμε να μπορέσουν και οι μη και τα κατασύμματα που δεν έχουν προσωπικό να μπουν σε αυτή τη μη επιστρεπτέα προκαταβολή για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Γιατί υπάρχει περίπτωση πολλά μαγαζιά που δεν έχουν προσωπικό με τα 5-10 χιλιάρικα, 3 χιλιάρικα που θα πάρουν να μπορέσουν να επιβιώσουν και να μην κλείσουν το μαγαζί και να μην έχουμε περισσότερα αλκιόντα. Και Στέλλα, μεγαλύτερη στρετιά ανέργων όπως καταλαβαίνεις, Μάνο. Στέλλα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ εκεί από την όμορφη Οδό Αρκαδίου. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ και καλή δύναμη και μακάρι όλα να αλλάξουν προς το καλύτερο πολύ γρήγορα, όχι μόνο για το Ρέθυμνο, αλλά για ολόκληρη την Κρήτη, για ολόκληρη την χώρα μας. Καλή σας νύχτα. Και θα πάω στα Χανιά για να αποδεσμεύσω και τον κύριο Τωπολιανάκη. Κύριε Τωπολιανάκη, θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό που είπαν οι συνάδελφοί σας από το Ρέθυμνο. Η έλλειψη ρευστότητας, αλλά και το γεγονός ότι και στα Χανιά αρχίζει το ηλεκτρονικό εμπόριο να μπαίνει στην ζωή των καταναλωτών. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο. Το μέλλον είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο και πρέπει να το λέμε, γιατί εκεί οδεύουμε. Όσο οι ηλικίες, οι μικρότερες που μέχρι στιγμής μας είχαν δείξει ότι κάναν αγορές, αυτό το πράγμα όλο και διωγγώνεται και είναι το μέλλον του εμπορίου. Εγώ θέλω να πω για την προηγούμενη ενότητα ότι είναι πολύ εύκολο να βρεις αν ένα τηλέφωνο ή μια ιστιοσελίδα είναι η ίδια, δηλαδή με το κατάστημα, αν απλά γκουγκλάρεις το τηλέφωνο που έχουν. Έτσι, είναι πρέπει τόσο να απλό. Υπάρχει σταθερό τηλέφωνο, μακριά από κινητά, όπως είπε και προηγούμενος συνομιλητής, πακιστανικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι. Απλά με ένα γκουγκλάρισμα θα σου βγάλει αν η επιχείρηση που θες να αγοράσεις είναι αυτή. Πάμε οπωσδήποτε σίγουρα σε ένα δύσκολο χειμώνα για να πάμε στο ερώτημά σας. Καταλαβαίνετε ότι η περίοδο που περάσαμε δεν την έχει ξαναζήσει. Όποιος πλέον επιχειρεί είναι ήρωας. Έχει περάσει μια δεκαετή κρίση. Γίνεται αυτό με το COVID-19. Νομίζω ότι όσοι πλέον έχουμε σταθεί όρθιοι είμαστε ήρωες με πληγές που πρέπει να επουλωθούν με τη βοήθεια, όπως είπανε πολύ σωστά, της περιφέρειας, του κράτους και πρέπει το ποσό που έχει βγάλει της μη επιστρεπτέας προκαταβολής που είναι 50 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια να μεγαλώσει, να γίνει 100 ή 150 ώστε να διευρυνθεί η βάση για να μπουν περισσότερες επιχειρήσεις. Έχουν κάνει ένα λάθος, νομίζω, οι περιφέρειες, ότι πήραν ένα πρόγραμμα από την περιφέρεια της Μακεδονίας, έτοιμο, γιατί δεν μπορούσαν, δεν είχαν τον χρόνο να φτιάξουν ένα δικό τους και έχει γίνει ένα λάθος αυτό για όσους δεν έχουν υπαλλήλους ή έχουν. Η μεγάλη πτώση του τζίρου, τα καταστήματα περίπου στις πόλεις, αγγίζει το 40 και το 50. Υπάρχουν αυτοί που δεν ανοίξανε όμως καθόλου σε τουριστικές περιοχές, είτε μικρά ξενοδοχεία, είναι αυτά που εκείνο το δεύτερο τρίμηνο που ζητάει αυτή τη στιγμή η περιφέρεια ήταν κλειστά με εντολή κρατική. Αυτοί έχουν 100% πτώση τζίρου, αλλά μαζεύουν για το πρόγραμμα της περιφέρειας το 60% ας πούμε τις μονάδες που θέλει. Άρα έχουν μια αφετηρία πολύ καλύτερη από αυτούς που έχουν μια 50%. Έχουν παραεμπορεύματα, δεν μπορούν να τα πληρώσουν και αυτή τη στιγμή που αλλάζει η σεζόν έχουν θέματα με τις εταιρείες που έχουν αγοράσει και νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να έρθει το μοιραίο σε ένα αυτοαπασχολούμενο που μπορεί να δουλεύει μέσα η γυναίκα του, το παιδί του και θα υπάρξει ένα κοινωνικό πρόβλημα. Κύριε Τωπολιανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ σε εσάς και βεβαίως τα αγαπημένα μας Χανιά.